να καλωσορίσω τον συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Β' Θεσσαλονίκης και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Κύριε Στολτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Υπογιώπουλο, καλησπέρα σε όλους. Να πω ότι είστε εδώ με μία ακόμα ιδιότητα, την ιδιότητα του ανθρώπου, ενός από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Για μια ιστορία που είναι ταυτόχρονα ιστορία μεγαλείου, με την έννοια της συλλογικότητας, με την έννοια της αλληλεγγύης, και ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά μια ιστορία απίθανης αθλειότητας. Αναφέρομαι στην υπόθεση του 89χρονου στα Φλογητά Χαλκιδικής, που μπήκαν μέσα στο σπίτι του τα φανς με αστιφύλακες, με χωροφυλάκους και με κλητήρες, τον πέταξαν έξω. Ο άνθρωπος είναι ένα μήνα εκεί έξω στη βεράντα και χτες το ξανάκαναν, προχτές το ξανάκαναν, ξαναμπήκαν μέσα. Ναι, είναι μια περίεργη υπόθεση. Καταρχάς να ξεκινήσω με το γεγονός ότι όλοι οι βουλευτές, τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Νεολαίας είναι σε αυτή τη μάχη παρόντες, σε κάθε πόλη, σε κάθε συνοικία, γιατί είναι μια απίστευτη βαρβαρότητα, μια επέλαση στην κυριολεξία θα μπορούσαμε να το πούμε, και αν το συνδέσουμε με αυτά που λέγατε προηγουμένως, έχουν τον ζήλο δικαστικών επιμελητών και αστυνομικών δυνάμεων που δεν διστάζουν σε οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης, σκληρότητας, αυταρχισμού, απανθρωπιά στην κυριολεξία, για να εκτελέσουν ουσιαστικά τις εντολές του κράτους, της υπεράσπισης δηλαδή των συμφερόντων των κορακιών. Αλλά πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση στα Φλογητά ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Δηλώσαμε ότι αυτό το τη μάχη, άσχετα αν είναι αυτή η περίπτωση ή οποιαδήποτε, θα την καταλήξουμε σε νίκη, έτσι που να μην μπορούν ούτε πληστηριασμοί να γίνονται ούτε κοράκια, γιατί έχουμε καταφέρει στη λογική της αλληλεγγύης, της συσπήρωσης δυνάμεων, σε επίπεδο συνοικίας, σε επίπεδο κλάδων, να σταματήσουμε πλέον εκατοντάδες πληστηριασμούς. Με νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε ότι έγιναν ηλεκτρονικοί γιατί θέλανε να αποφύγουν τη σύγκρουση με το κίνημα. Οι πληστηριασμοί έγιναν ηλεκτρονικοί, περάσανε στα φαντ και η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την πόρτα να γίνει αυτή η απίστευτη επέλαση. Και με αυτή την έννοια έχουν πάρει πολύ αέρα. Αν θέλετε, θέλω να πω ότι πλέον έχουν αφήσει οποιαδήποτε τυπική διαδικασία και ο καθένας σχεδόν μαθαίνει ότι έχει πουληθεί ήδη η κατοικία του και έχει απέναντι τον αυτό που κάνει την διενεργή την έξωση. Το νέο ιδιοκτήτη, βέβαια, τράπεζες, φαντ και αυτοί που κάνουν τις εξώσεις, αυτοί που αγοράζουν δηλαδή τα σπίτια, φαίνεται να είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή είναι διαφορετικά επίπεδα και μορφές κορακιών. Πριν πάμε στην συγκεκριμένη περίπτωση στα Φλογητά, να πω, γιατί έχω και μηνύματα σχετικά, ότι μόλις προχτές είχαμε την αποτροπή 10 πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών που πετύχανε τα σωματεία και οι φορείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, της Επιτροπής του ΠΑΜΕ για τους πληστηριασμούς, με τις κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν εκεί στις εταιρείες διαχείρισης, τις λεγόμενες αυτές των κόκκινων δανείων, και είχαμε την αποτροπή 10 τέτοιων πληστηριασμών. Αυτό είναι προχτεσινό. Για πείτε μας επάνω, τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί έχουμε ένα δάνειο 75.000 που έχουν δώσει οι άνθρωποι 80, τους ζητάνε τώρα 150, τους βγάλανε το σπίτι, το ξεπουλήσανε και τους πετάξαν στη βεράντα. Όχι μόνο βρίσκουν κάθε φάση αδυναμίας που την προκαλούν οι ίδιοι, έτσι. Την οικονομία έχουν και οι τράπεζες κυρίαρχο ρόλο σε αυτό, να μην μπορεί κάποιος να έχει μισθό με τον οποίο, ή να παίρνει πολύ μεγάλα δάνεια με πολύ μεγάλα επιτόκια και δόσεις, να χάνει το μισθό του, να χάνει τη σύνταξή του, να βρίσκεται στην ανεργία. Μέσα στις άκρες σχεδόν έχει φτάσει στους δύο Έλληνες να βρίσκεται σε τέτοιο φάσμα, και θα επεκταθεί αυτό προφανώς, γιατί τώρα περιμένουμε και την εφαρμογή με τη νέα κυβέρνηση που θεωρεί αυτοδύναμη και αυτοπαντοδύναμη την δυνατότητά της να επιβάλλει τα προαπαιτούμενα ταμεία ανάκαμψης, δηλαδή περαιτέρω φορολογία που θα τσακίσει πολύ περισσότερο κόσμο και ακρίβεια. Ουσιαστικά όχι μόνο αυτό, έχουμε τις περιπτώσεις του να πηγαίνουν σε και κάποιον ο οποίος πληρώνει κανονικά τις δόσεις του, πέρα από μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που δεν θα μπορέσουν γιατί ανέβηκαν τα επιτόκια, αλλά ακόμα και αυτός που πληρώνει τον εκβιάζουν να εκτοξευτεί η δόση.
Μάλιστα. Και φυσικά να το φτάσουν εκεί που να μην μπορεί, γιατί έχουν τα στοιχεία, τη δουλειά κάνει, πως εισόδημα έχει, και εκεί που δεν μπορεί ουσιαστικά να πληρώσει τη δόση, άμεσα να διενεργούνται όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες οδηγούν στον πληθυσμό και στην έξοδο. Έχουν ξεφύγει τελείως. Εδώ βέβαια, πάνω στα φλογητά, έχουμε μια εμβληματική περίπτωση με την έννοια ότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο 81 ετών, με 85% αναπηρία, ναι, με ακροτηριασμένο το ένα του πόδι, που τον πέταξαν έξω από το σπίτι με το αναπηρικό του καροτσάκι. Περί αυτού πρόκειται. Ακριβώς. Μιλάμε για απίστευτη αθλειότητα. Ήθελα μόνο να δώσω το φάσμα της παρέμβασής τους, της επίθεσής τους, της επέλασής τους, ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πήγαμε, προσπαθήσαμε να μαζέψουμε δυνάμεις, συσπηρώσαμε κόσμο, όλο το χωριό συσπηρώνεται ενάντια σε αυτή τη διαδικασία. Δείχνει ότι ο λαός μας έχει τη δύναμη να αποτρέψει αυτή τη διαδικασία. Δώσαμε το μήνυμα ότι θα το φτάσουμε μέχρι τέλους και η νίκη θα είναι από την πλευρά των λαϊκών δυνάμεων για το σταμάτημα των πληστηριασμών και των εξώσεων. Ήταν ένα δείγμα αυτό. Νομίζουμε ότι και η δικαστική απόφαση προσωρινής διακοπής τις προηγούμενες μέρες εκτέλεσης της έξωσης και επιστροφής του στο σπίτι ήταν ένα δείγμα της υποχώρησης, αν θέλετε, ή μια απόφαση δηλαδή κάτω από την πίεση του κινήματος. Βέβαια τώρα έχουμε πάλι το εξής απίστευτο, χωρίς να υπάρχει τίποτα που να παρακάμπτει αυτή τη διαδικασία, να μπαίνουν πάλι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και να τον πετάνε έξω. Δεν έχουν ξεφύγει τελείως. Δηλαδή δεν υπάρχει ίχνος πλέον λογικής, ίχνος ανθρωπιάς, ίχνος. Δηλαδή ο ζήλος τους απέναντι στην. Και αυτό παρά το γεγονός ότι υπάρχει προσωρινή απόφαση αναστολής. Ακριβώς, και δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο που να την αναιρεί. Γιατί η απόφαση αυτή της προσωρινή διακοπή είναι μέχρι να γίνει το δικαστήριο στο τέλος του μήνα και να κριθεί τελικά αν αυτή η αναστολή θα ισχύσει μέχρι την τελική δίκη που θα προσδιοριστεί τέλος πάντων για να παραμείνει μέσα στο σπίτι του και έτσι προσεγγίσει την κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν αυτή η απόφαση της προσωρινής διαταγής. Παρ' όλα αυτά, με τρόπο με τον οποίο δεν βγαίνει άκρη, θα το δούμε όμως τις επόμενες μέρες για να παρεύουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, έγινε αυτό. Έχετε προγραμματίσει, διαβάζω, υπάρχει νέα κινητοποίηση την επόμενη Τρίτη, 8 Ιουλίου. Ισχύει, ναι, αυτό το κάλεσμα. Ναι, οι κινητοποίησεις θα είναι αδιάκοπες από τις τοπικές δυνάμεις, από τους εργάτες, από τους κλάδους, τα σωματεία των εργαζομένων, από τις λαϊκές συνοικίες, μέχρι που να συσπηρωθούν αυτές οι απαραίτητες δυνάμεις, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η επόμενη μέρα είναι το δικό του σπίτι, αν δεν υπερασπιστεί αυτό που πλήθεται αυτή τη στιγμή, ότι δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις με τον αρνητικό συσχετισμό που προέκυψε και από τις εκλογές δυνάμεων, οι οποίες θα επιβάλλουν τις νέες αξιώσεις και των τραπεζών και των συνολικά της μεγάλης εργοδοσίας και για το τσάκισμα των μισθών, η φορομπηχτική πολιτική που θα βαθαίνει και όλες αυτές οι δυνατότητες και με βάση την ακρίβεια και οι δυνατότητες, δηλαδή κάθε είδους κοράκι να ρουφάει το ό,τι απομένει από το λαϊκό εισόδημα, ότι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι ο λαός να βάλει τη σφραγίδα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτό λέμε εμείς, ότι έχει αποδειχθεί όπου το έχει πάρει απόφαση, ότι οδηγεί σε νίκη, σε αποτροπή αυτής της κατάστασης, σε δημιουργία όρων, αν θέλετε, από την πλευρά του λαού σε σχέση με τα συμφέροντά του. Κύριε Στολτίδη, θέλω να ευχαριστήσω για την ενημέρωση, να πω ότι προφανώς και θα παρακολουθούμε βήμα-βήμα το θέμα και να πω ότι επιβεβαιώστε μου, υπάρχει επιτροπή του ΠΑΜΕ για τους πληστηριασμούς, σωστά? Μπορεί να επικοινωνεί κόσμος με την επιτροπή του ΠΑΜΕ για τους πληστηριασμούς? Αυτό είναι πανελλαδικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει διαφήμιση στο site του ΠΑΜΕ και στο site του ΠΑΜΕ της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα τηλέφωνα με νομική στήριξη, με επικεφαλής από τους κλάδους των συνδικάτων, από τη συνοικία δεμένο ένα δίκτυ, ένα πλέγμα ενημέρωσης και γρήγορων διαδικασιών για την προστασία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στολτίδη. Να είστε καλά, να είστε καλά.